αλλάζει τα δεδομένα το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τον οποίο επετεύχθη συμφωνία. Προηγήθηκαν πολύμινες διαπραγματεύσεις με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων της ΒΠΕ Ηρακλείου που είχε ζητήσει σημαντικές αλλαγές από την ΕΤΒΑ, έτσι ώστε οι υψηλές εισφορές που καταβάλουν οι επιχειρήσεις να μετατραπούν σε έργα υποδομής που θα αναβαθμίσουν συνολικά την εικόνα και τη λειτουργία της. Ο επίμαχος νόμος, ο οποίος ουσιαστικά αλλάζει το χάρτη στη βιομηχανική μας περιοχή. Επίσης, ο κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος με προτροπή μας και με και θα έλεγα μεγάλη διαπραγμάτευση εδώ και 2 μήνες, έχει έρθει διορθωμένος από την ΕΤΒΑ ΒΠΕ. Ως εκ τούτου αυτό όμως όλο μας προσπερνά και θα κριθεί απόψε από το σύνολο των εγκατεστημένων ποια θα είναι η πορεία από εδώ και στο εξής. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις ζητούν καθαριότητα, φωτισμό και ασφάλεια στους χώρους της ΒΠΕ. Να υπάρχουν νέες επενδύσεις, νέα επιχειρηματικά σχέδια τόσο για τον βιολογικό καθαρισμό, τόσο για την καθαριότητα που απαιτείται μέσα στη βιομηχανική περιοχή ή για τον φωτισμό ή για την ασφάλεια της ΒΠΕ. Αυτά υπάρχουν μέσα στο νέο κανονισμό. Απλά ζητάμε να υπάρχει μια πληρέστερη αποτύπωση του οικονομικού αντικτύπου που θα υπάρχει στην κάθε επιχείρηση και με ποιο τρόπο διεξάγεται ο υπολογισμός. Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό στάδιο στα 2 αωράκια, ο πρόεδρος και ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων αναφέρθηκαν και στην επένδυση των 4 εκατομμυρίων ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπορούν να αντέξουν, αν το δούμε από αυτή τη σκοπιά που λέτε, αρκεί να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Σας ξαναλέω, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο παζάρι με το φορέα διαχείρισης και θέλω να πιστεύω ότι απόψε θα πάρθουν αποφάσεις οι οποίες θα κρίνουν πραγματικά το μέλλον της συγκεκριμένης περιοχής. Γίνονται διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή απευθείας με την ΕΤΒΑ προκειμένου να μας γίνει μια πληρέστερη εξήγηση τι πρόκειται να συμβεί, ποιες είναι οι αλλαγές του νέου κανονισμού και ζητάμε την άποψη και την συνδρομή όλων των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί με προτεραιότητα στην αναβάθμιση της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού της βιομηχανικής περιοχής. Η μεγαλύτερη επένδυση θα γίνει στον χώρο της ΜΟΚΟΑ, του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη και ενεργειακά αλλά και ουσιαστικά την αναβάθμισή του.